Ραγιάννη στο Θανασιό. Θα χάσουν οι παίχτες του Ναυπακτιακού την μπάλα από τον Τσιφοπανόπουλο. Θα τολμήσει κάτι πολύ ρυψοκίνδυνο ο παίχτης του Ομήρου. Όμως η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Δεν ανησυχεί τον Ανδρεόπουλο. Ίσως είναι η πρώτη καλή φάση, θα μπορούσαμε να πούμε, στο παιχνίδι. Μπαλαούρας για τον Καλύβα. Καλύβα στον Αλεξόπουλο που θα διώξει όπως εκεί που υπάρχει. Ο Γούργαρης, δεν υπάρχει offside. Ευκαιρία για τον Όμηρο. Εντυπωσιακά ο Ανδρεόπουλος αποκρούει. Νέο γύρισμα. Σουτ τώρα ξανά από τον Μπρουσλή. Κοντράρει η μπάλα. Δεν διώχνουμε μακριά του Ναυπακτιακού και έχουμε επιθετικό φάουλ σε αυτή τη φάση. Σε μια φάση που οι παίκτες του Ναυπακτιακού θεώρησαν ότι υπάρχει offside. Ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Καλύβα, έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Σε θέση βολής ο Γούργαρης δεν κατάφερε να νικήσει τον Ανδρεόπουλο και στη συνέχεια της φάσης ο Μπρουσλή σούταρε και η μπάλα κόντραρε πάνω στους παίχτες του Ομήρου. Η καλύτερη... Ανδριτσόπουλος αλλάζει το παιχνίδι για τον Καζανά. Καζανάς μπροστινή παλιά για τον Λαγό. Μπροστά από τον Λαγό Μπαλαούρας. Δυνατό σούτ, εντυπωσιακά ο Ζέρβας θα διώξει σε κόρνερ. Ο Σταύρος Λαγός επιχείρησε ένα πάρα πολύ όμορφο σούτ. Λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Ζέρβας με τα ακροδάχτυλα θα διώξει σε κόρνερ. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή, ίσως η πρώτη καλή στιγμή για τον Ναυπακτιακό Αστέρα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Σημειώνεται στο 43 το Σταύρο Λαγό. Κάνει στο κόρνερ. Κεφαλιά από το Φλέγκα, γκολ. 1-0 ο Ναυπακτιακός και ο Γιώργος Φλέγκας πηγαίνει στην κερκίδα του Παπαχαραλάμπιου για να αφιερώσει τον γκολ. Ακόμη μια φάση που ο Ναυπακτιακός πετυχαίνει, σε ακόμη ένα παιχνίδι ο Ναυπακτιακός πετυχαίνει με τον ίδιο τρόπο γκολ. Εκτέλεση. Χάρης φαίνεται να είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Εκτελεί ο Θεοχάρης απευθείας, η μπάλα στο δοκάρι, κεφαλιά από το Φλέγκα. 2-0 ο Ναυπακτιακός Αστέρας με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Παίρνει προβάδισμα με 2 γκολ και γίνεται το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου Ιταλοκαρδανίας. Μια φάση που ξεκίνησε από την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γιώργου Θεοχάρη. Χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Γιώργος Φλέγκας πήρε το rebound σε αυτή τη φάση και σε κενή εστία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 2-0 για τον Ναυπακτιακό. Φλέγκας για τον Λαγό. Λαγός 2-3 τώρα οι παίχτες του Ναυπακτιακού. Ο Λαγός κρατάει, μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Λαγός. Πλάγια τώρα όμως, είναι πλάγια, δεν μπορεί να απειλήσει απευθείας εκεί. Κρατάει στην κατοχή του, δίνει την μπάλα στον Καραγιάννη. Καραγιάννης κάνει τη σέντρα. Θεοχάρης κεφαλιά, η μπάλα περνάει λίγο έξω. Λάθος από τους παίχτες του Ναυπακτιακού. Γούργαρης κερδίζει την μπάλα, αλλάζει με το Δερβίση. Δερβίσης ανάμεσα από τρεις βγάζει ωραία παλιά για τον Τσιφοπανόπουλο. Ωραίο σουτ, αποκρούει ο Ανδρεόπουλος. Η μπάλα πλάγια στο Δημαρά. Δημαράς νέα σέντρα, κεφαλιά από τον Δερβίση. Αποκρούει ακόμη μια φορά ο Ανδρεόπουλος. Ακόμη μια καλή στιγμή για τους παίχτες του Όμηρου Νεοχωρίου. Θεοχάρης για τον Ανδριτσόπουλο. Ο Ανδριτσόπουλος έχει χώρο τώρα. Υπάρχει offside όμως, ο κύριος Καλύβας είχε σηκώσει το σημαίακι του. Συνέχεια τώρα για τον Όμηρο. Μπαλάουρα. Θεοχάρης. Φλέγκας. Λαγός. Μόνος του Λαγός μέσα στην περιοχή. Πλασάρι. Και η μπάλα στα δίχτυα. 3-0 ο Ναυπακτιακός. Με τον Σταύρο Λαγό να μην πανηγυρίζει τον γκολ απέναντι στην προηγούμενη ομάδα του. Ναυπακτιακός γίνεται πλέον σίγουρα αυτός που θα περάσει στην επόμενη φάση. Τελείω ο Νίκος Τομόπουλος με πάσα και το Θεοχάρη. Ωραία κομπίνα από τους παίκτες του Ναυπακτιακού. Το σούτ όμως το Θεοχάρη το απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Ζέρβας. Ακόμη μια καλή στιγμή. Ο Λαγός θα κλέψει την μπάλα και φεύγει μόνος του τώρα στην αντεπίθεση. Ένας με έναν ο Σταύρος Λαγός θα δώσει την μπάλα για τον Ανδριτσόπουλο. Ανδριτσόπουλος θα σουτάρει μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ακόμη μια καλή. Ανδριτσόπουλος. Ριτσόπουλος θα κάνει τη σέντρα. Φλέγκα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Φλέγκα σε αυτή τη φάση είχε προωθηθεί.